Να εστιάσουμε λίγο στην ετοιμότητα των αρχών, στην ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Θέλω να πάμε λίγο στον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιάννη Λονταράκη. Προκειμένου, την καλησπέρα μας κύριε Λονταράκη. Καλησπέρα κύριε Πανιωτόπουλε, καλησπέρα στους θεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για άλλη μια φορά, ναι. Δική μας η χαρά. Θα ολοκληρώσουμε βέβαια με την προτροπή στους τηλεθεατές όπως πράττουμε σε κάθε ζωντανή σύνδεση. Ωστόσο, θέλω λίγο να εστιάσουμε στο σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί από την πολιτική προστασία σε επίπεδο περιφέρειας και πού έχετε εστιάσει. Κύριε Πανιωτόπουλε, από χθες το βράδυ που λίγο πολύ μας ήταν γνωστό όσον αφορά η υπερχόμενη κακοκαιρία της Κυριακής, μάλιστα σήμερα εκδόθηκε και έκτακτο δελτίο επιδείνωση ειρικών φαινομένων, πιθανότατα κατά τόπους να είναι και επικίνδυνα. Από Κυριακή ως η Δευτέρα, αλλά φαίνεται ότι θα τραβήξει και την Τρίτη όσον αφορά το νησί. Όπως είπατε και εσείς, καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας ο καιρός θα είναι άστατος. Από χθες λοιπόν είχαμε έτσι μία πρώτη επαφή με τις τεχνικές υπηρεσίες και με τα γραφεία πολιτικής προστασίας και με τη διεύθυνση πολιτικής προστασίας όσον αφορά το σχεδιασμό. Τα σημεία είναι γνωστά στο Ηράκλειο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου αλλά και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Λίγο πολύ είναι τα σημεία του επαρχιακού δικτύου τα οποία οδηγούν στα ορεινά, όπως για παράδειγμα το Ηράκλειο Λιάνος, Ηράκλειο Ανόγια και όχι μόνο, όπως είναι και ο βόρειος εξοδικός άξονας, που έχει παραδεχθεί στο παρελθόν έτσι, σε ορεινότερα σημεία, όπως για παράδειγμα είναι το Φόδελ. Είχαμε χιονοπτώσεις με αποτέλεσμα η μηκένιση των οχημάτων να γίνεται με δυσχέρεια. Συνήθως αυτά είναι τα σημεία στα οποία επικεντρωνόμαστε σε συνεργασία με τους Δήμους. Να υπάρξει το δυνατόν καλύτερη διασπορά των μηχανημάτων της περιφέρειας αλλά και των Δήμων, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, και αυτό που είναι το κύριο μέλημά μας, εννοείται σημασία έχει η διαφύλαξη της ακαιρεότητας των συμπολιτών μας, αλλά θα έλεγα ότι ψηλά στην ατζέντα, αν το θέλετε, αλλά και στις προτεραιότητες, είναι οι οδικοί άξονες του νησιού να παραμένουν ανοιχτοί. Φαίνεται τουλάχιστον σύμφωνα με τις προγνώσεις ναι. Ότι η χιονοπτώση θα είναι πυκνές κατά τόπους και ίσως ξαναλέω να ξεκινάνε τροπομηδενικά υψόμετρα. Μάλιστα. Ποιες περιοχές τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες περσινές βέβαια, δεν αναφέρομαι στις πλημμύρες του Οκτώβρη, τις φωνικές πλημμύρες του Οκτώβρη, θέλω να πάμε λίγο πέρυσι στις χιονοπτώσεις. Ποιες περιοχές στην ατζέντα σας βρίσκονται στο κόκκινο και τι αναμένετε να αλλάξει. Για παράδειγμα, σε περιοχές όπως το οροπέδιο Λασιθίου, τα Ανόγια, ο Μαλός. Θα σας πω, δεν είναι, αν το θέλετε, και στη δική μου σκέψη, αλλά την κατεύθυνση της περιφέρειας να επικεντρωθούμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή σε 2-3 συγκεκριμένα σημεία. Τα σημεία είναι γνωστά, τα οποία αντιμετωπίζουμε προβλήματα όσον αφορά τις πυκνές χιονοπτώσεις, αλλά από τη στιγμή που το κάδρο της πολιτικής προστασίας, της Γενικής Γραμματείας και της Ελληνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τοποθετεί την Κρήτη ολόκληρη, άρα είμαστε κι εμείς υποχρεωμένοι ο σχεδιασμός και η διασπορά των μηχανημάτων να είναι σε όλο το εύρος. Σας το ανέφερα επειδή διαχρονικά σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές καταγράφονται προβλήματα. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες είτε με χιονοπτώσεις, γι' αυτό σας είπα αν έχετε δώσει παραπάνω βάρος κάπου. Και καλά κάνετε, όπως είπατε κι εσείς, είναι σημαντικό το δικό δίκτυο που οδηγεί στο οροπέδιο, στη Γιάννο, στα Ανόγια, στον ορεινό όγκο γενικότερα των νησιών, στα Λευκά Όρη, είτε στα λασιθιώτικα βουνά, ναι. Σε υψόμετρο ουσιαστικά. Αν θέλετε να σας δώσω ένα υψόμετρο, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, βέβαια τα δελτία επικαιροποιούνται και από κάθε. Το έχουμε ξαναπεί στη συζήτηση. Καλά κάνετε. Με τα τωρινά δεδομένα. Το έχουμε ξαναπεί στη συζήτηση, μου είστε ξαναδώσει την ευκαιρία. Πλέον, με αφορμή τις πλημμύρες Οκτωβρίου, ουσιαστικά η πρόγνωση της ΕΜΗ αναπροσαρμόζεται κάθε 24 ώρες και κάθε Μάλιστα. 12 ώρες, ανάλογα το τι περιμένουμε. Αν θέλετε έτσι υψομετρικά να σας δώσω Βέβαια. Ένα αριθμό, θεωρώ ότι πάνω από τα 350 μέτρα, 400, ίσως να υπάρχει ζήτημα. Γι' αυτό καλό είναι, εάν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος μετακίνησης, ο κόσμος να βοηθήσει το έργο των μηχανημάτων. Το έργο των τμήματων πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας και των σωμάτων ασφαλείας. Μάλιστα. Με το να παραμένει και ψύχρεμος, δεν χρειάζεται να καλλιεργούμε ούτε τον πανικό ούτε τον φόβο. Καλοδεχούμενη κακοκαιρία, καλοδεχούμενες βροχές, θα έχουμε και έντονες βροχοπτώσεις. Πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Αλλά χρειάζεται προσοχή. Όταν έχουμε εκδήλωση έντονων καιρικών φαινόμενων, θεωρώ ότι θα πρέπει εμείς να είμαστε με σύνεση να σκεφτόμαστε και να μην μετακινιόμαστε αν δεν υπάρχει σοβαρό. Επειδή έχει δημιουργηθεί και μία. Ολοκληρώστε. Θα πάω λίγο στις αντιολισθητικές αλυσίδες και αν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την αστυνομία, καθώς πλέον υπάρχει προτροπή από τις αστυνομικές διευθύνσεις να έχουν οι οδηγοί βέβαια σε αυτές τις καιρικές συνθήκες στο αυτοκίνητό τους αντιολισθητικές αλυσίδες. Αν έχετε κάποια ενημέρωση εσείς τελευταία.
Θα σας πω, σε κάθε περίπτωση, αν χρειαστεί να μετακινηθούμε, καλό θα είναι να επικοινωνούμε την αστυνομία όσον αφορά την κατάσταση του οδοστόματος, όσον αφορά την κατάσταση των δρόμων γενικότερα. Καλά κάνει το αναφέρετε, διότι υπάρχει ΦΕΚ, το οποίο πρόσφατα έχει δημοσιευτεί, που πλέον οι αντιοριστικές αλυσίδες είναι απαραίτητες. Και μάλιστα τα όργανα της τροχέας σε ενδεχόμενο έλεγχο σε περιοχές οι οποίες είναι απαραίτητες, έχουν πλέον τη δυνατότητα να δίνουν και πρόστιμα. Άρα καταλαβαίνετε, εντάξει, για το νησί οι έντονες χιονοπτώσεις έτσι σε ημιωρινές περιοχές είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε εύκολα, άρα και η χρήση των αλυσίδων ίσως να μην είναι κάτι τόσο κοντινό όσον αφορά την αντίδραση των κρατικών γενικότερα. Αλλά καλό είναι από τη στιγμή που θα χρειαστεί να μετακινηθούμε και ειδικά σε ορεινές περιοχές, η χρήση των αλυσίδων θεωρώ ότι θα είναι απαραίτητη. Πέρα τη χιονόστρωση και το ύψος του χιονιού, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, όπως είπατε εσείς στο ρεπορτάζ σας, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο σε πολλά σημεία να έχουμε πάγο. Είτε τις πρώτες πρωινές ώρες, είτε βραδινές ώρες. Άρα ας έχουμε τις αλυσίδες με λίγα λόγια στο πόρφαγκάζ και αχρίαστες να είναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Λεονταράκη, τα λέμε από εβδομάδα. Ελπίζουμε η κατάσταση να καταστεί διαχειρίσιμη, χωρίς προβλήματα και να απολαύσουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες, με μέτρο βέβαια, που τόσο πολύ μας έχουν λείψει. Έχει και το θετικό κομμάτι. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα που δημιουργούνται, είναι και αυτή η ζωντάνια που νιώθουμε ερχόμενοι αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών με αυτές τις συνθήκες. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Πανετόπουλε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.